Συνεδρίας χθες το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής μεταξύ των θεμάτων τα οποία υπήρχαν προς συζήτηση και έγκριση ήταν και τα δημοτικά τέλη. Κάθε χρόνο κατά τη διαδικασία της σύνταξης του προϋπολογισμού καθορίζουμε την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε στο επόμενο έτος για τα δημοτικά τέλη ούτως ώστε με βάση αυτό να προχωρήσουμε στην σύνταξη του προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για τον προϋπολογισμό το 2021 και ως προς τα δημοτικά τέλη για το 2021 αποφασίσαμε και δεν θα κάνουμε καμία αύξηση. Δηλαδή όλα τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2020 πλην των τελών για κοινόχρηστους χώρους και για λαϊκή αγορά, όπου εκεί θα κάνουμε μία μείωση της τάξης του 10%. Ήταν μία υπόσχεση προς τους επαγγελματίες, είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχός μας σε κάποιες συναντήσεις, υλοποιούμε λοιπόν αυτή τη δέσμευση και έρχεται συμπληρωματικά με δύο προηγούμενες εκπτώσεις που κάναμε, τα προηγούμενα δηλαδή 3 χρόνια, 15 και 10%, 25% συν 10% φέτος, μειώσαμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων κατά 35%, θέλοντας να βοηθήσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, μια και η πλειονότητα σε αυτό το είδος των τελών αφορά καταστήματα εστίασης και εμπορικά καταστήματα βέβαια και η λαϊκή αγορά. Θέλοντας να βοηθήσουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις όσο μπορούμε και με άλλα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει λόγω των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν από τον κορονοϊό. Να πω ότι ως προς τα ανταποδοτικά τέλη είχατε παρακολουθήσει και μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έπρεπε να εκφέρουμε άποψη ως προς ένα αίτημα της ΔΙΑΜΑΘ του φορέα ο οποίος διαχειρίζεται πλέον τα στερεά απόβλητα. Εκεί λοιπόν μας ζητούσαν μία αύξηση περίπου 400.000, δηλαδή από το 1.512 του 2020 να πάμε στο 2021 στο 1.915 περίπου. Εκεί λοιπόν, επειδή πρόκειται για τέλη ανταποδοτικά και κάθε αύξηση μετακυλείται στους δημότες, κατορθώσαμε και με απόφαση βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με ενέργειες του Δημάρχου μας, για τον Δήμο Κομοτηνής περιορίσαμε αυτό το ποσό από το 1.915 στο 1.604, δηλαδή προέκυψε για το 2000 μία αύξηση της τάξης περίπου των 100.000, πλην όμως επειδή εμείς έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα και δουλεύουμε με βάση αυτό το πρόγραμμα και έχουμε μειώσει τα κόστη στην υπηρεσία καθαριότητας, έχουμε αλλάξει μέχρι στιγμής 5 από τα 13 απορριμματοφόρα, προγραμματίζουμε να αγοράσουμε άλλα 4 και συν κάποια άλλα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, έχουμε μειώσει το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ως εκ τούτου το ποσό αυτό δεν μετακυλείται στους συνδημότες μας, απορροφάται από το Δήμο, από τη σωστή διαχείριση και ως εκ τούτου δεν θα έχουμε λοιπόν καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2021.